Οργή και απογοήτευση προκαλεί, κυρίες και κύριοι, στους συγγενείς των θυμάτων, τους εγκαυματίες, αλλά και σε όλη την ελληνική κοινωνία η απόφαση της δικαιοσύνης για την τραγωδία στο Μάτι. Με παρέμβασή της, η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητά από την εισαγγελία Εφετών να διερευνηθεί αυτεπάγγελτα εάν μπορεί να ασκηθεί έφεση για τους 15 αθωθέντες, αλλά και για τις ποινές χάδι που επιβλήθηκαν στους μόλις 6 καταδικαστέντες. Και αυτό την ώρα που το θέμα πυροδοτεί και έντονη πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή τις αλλαγές που έγιναν τότε στον ποινικό κώδικα. Είμαστε εξοργισμένοι. Δεν με βοηθάνε να ξεφύγω από εκείνη την ημερομηνία. Ζω σε μια χώρα που δυστυχώς υπάρχει ατιμοησία. Είναι ντροπή για τη δικαιοσύνη και εξευτελισμός για τους ανθρώπους. 104 νεκροί, όμως μόλις 6 ένοχοι και κανείς από αυτούς στη φυλακή. Η απόφαση του δικαστηρίου για την τραγωδία στο Μάτι έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων, αλλά και τη νέα παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Η Γεωργία Αδηλίνη ζητεί από την εισαγγελία Εφετών να διερευνηθεί αυτεπαγγέλτως εάν μπορεί να ασκηθεί έφεση για τους 15 αθωοθέντες, αλλά και για τις ποινές που επιβλήθηκαν στους 6 καταδικαστέντες και τα ελαφρυντικά που αναγνωρίστηκαν. Ο πόνος και η οργή των συγγενών των θυμάτων, αλλά και όσων έζησαν την τραγωδία, ξεχυλίζουν. Δεν περιμένουμε κάποια δικαίωση. Το μόνο που μου μένει όταν πηγαίνω στα μνήματα της οικογένειάς μου, να τους λέω ότι εγώ κάνω ό,τι μπορώ, τίποτα άλλο δεν μπορώ να κάνω. Για μένα δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Αυτή η απόφαση είναι ντροπή, μεγάλη ντροπή. Δεν υπάρχει επούλωση πληγών. Υπάρχει ένα χτύπημα στην πλάτη με την τιμωρία των πραγματικών ενόχων. Φαίνεται τελικά στην Ελλάδα. Οτιδήποτε κάνεις μικρό ή μεγάλο, με κάποια χρηματική αποζημίωση, συνεχίζεις τη δικιά σου ζωή και αφήνεις τους άλλους σε πολύχρονο σκοτάδι. Το ποσό, 38.000 περίπου για κάθε κατηγορούμενο, πώς το κρίνετε? Τόσο κάνουν οι ανθρώπινες ζωές. 38.000. Άμα δεν έχουν οι άνθρωποι, να κάνουμε εδώ έναν έρανο, να τους αμαζέψουν, να τα δώσουν. Όλοι τους υπέμειναν μια δίκη που, όπως καταγγέλουν, δεν διεξήχθη σωστά. Στη συνείδησή μου είναι συγκάλυψη και συνδιαλλαγή. Ποια είναι η αιτία που δεν κατηγορήθηκε, όπως δεν κατηγορήθηκαν κι άλλοι. Δεν κατηγορήθηκε το λιμενικό. Έτσι. Δεν κατηγορήθηκε το ΕΚΑΒ. Δεν βρέθηκε ένα ασθενοφόρο, δεν υπήρξε. Έπαινα εγώ ίδιο στο λιμενικό, έπαινα φίλους μου, τα αδέρφια μου, τους έλεγα πάτε το λιμενικό, ο κόσμος είναι στη θάλασσα. Δεν ήρθε ποτέ κανένα λιμενικό. Μηνούσε ο κύριος Μαδριόπουλος που ήταν υποδιοικητής. Και έλεγε ότι είναι όλα τέλεια, ενώ υπήρχαν 80 νεκροί και το ξέρανε. Εδώ το έξερα εγώ που ήμουν στη θάλασσα ότι υπάρχουν 10 νεκροί. Το θέμα είναι το στήσιμο που έγινε από την αρχή. Σαφώς λέει ποιος φυσικεί νούμερο ένα. Το Υπουργείο. Για μένα φταίει ο Υπουργός, ο οποίος έδωσε εντολή η προηγούμενη κυβέρνηση, το μόνο που έκανε φεύγοντας, να αλλάξει τον νόμο. Το μόνο μέλημά της ήταν να αλλάξει τον νόμο. Το οποίο το έκανε για να παίζουν στα μαλακά όλοι. Αυτή η απόφαση ήταν δρομολογημένη εξ αρχής. Προσπάθησαν να αποδείξουν ότι επιχείρησαν, ότι ήταν εδώ έγκαιρα, ότι πέταξαν τα εναέρια, ότι όλα αυτά τα πράγματα που τελικώς με ψευδομαρτυρίες απέδειξαν. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξει κάτι στην Ελλάδα. Είναι σαν να κεγόμαστε δεύτερη φορά, λένε. Εμείς που ζούμε, μας έχουν ρωτήσει πώς ζούμε αυτά τα χρόνια. Τι κάνουμε, εάν κοιμόμαστε. 6 χρόνια ζωντανοί νεκροί. Για μας η υπόθεση άρχισε από όταν από κακούργημα έγινε πλημέλημα. Λες και μπήκε ο γείτονας και έκλεψε τα μαρούλια. Τι απόφαση ήταν αυτή? Τι απόφαση, πραγματικά προκλητική. Ποιοι δικάστηκαν? Δικάστηκε η κυρία Δούρος, περιφερειάρχης, δεν είχε ευθύνη? Η δήμαρχη? Μόνο για φωτογραφίες είναι. Είμαι η πιο βαριά επιζήσασα. Για σκεφτείτε, άνθρωποι που έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους, τα παιδιά τους, τους γονείς τους, τους συζύγους, και εμείς που έχουμε τραυματιστεί τόσο πολύ, να ακούς μια τέτοια απόφαση. Είναι φοβερό. Τα λόγια τους τσακίζουν. Αυτό τι σημαίνει? Ατιμοησία στην Ελλάδα.
άλλο ένα μάτι, δεν θα τιμωρηθεί κανένα δημόσιο πρόσωπο. Γίνανε τα ντέρμπι, δεν θα τιμωρηθεί κανένας. Θα ξαναγίνουν ντέρμπι, θα ξαναγίνει μάτι και όλη αυτή λοιπόν η απόφαση τι λέει, κύριοι Έλληνες, κανένας δεν φταίει, φταίτε μόνο εσείς. Οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στο Μάτι θα αποστείλουν άμεσα στην πρόεδρο του Αρείου Πάγου επιστολή με δική τους απάντηση για την πορεία της δίκης και θα προσφύγουν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές διαφάνειας και εσωτερικών υποθέσεων. Αυτό που ζήσαμε χθες είναι μια ντροπή. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, με αφορμή τη χθεσινή δικαστική απόφαση για το ΜΑΤΙ, εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τα λαϊκά δικαστήρια που έχουν στηθεί στη χώρα υπό την ανοχή της πολιτείας και τα οποία συνοδεύονται πλέον με προπυλακισμούς σε βάρος των λειτουργών της δικαιοσύνης και με δηλώσεις πολιτικών προσώπων, όπως υποστηρίζει.